Τι έχει γίνει? Έχει γίνει ένα πολύ καυτό φιλί μεταξύ κοίτα εδώ, άλλος άκουσε φιλί. Σωτηρίας και Πελετιέ. Έπαιζαν θάρρος αλήθεια και έπρεπε να το φιλήσει, αλλά το φιλί είναι πάρα πολύ ωραίο και καυτό. Και στη συνέχεια θα τους δούμε να συζητούν για τη σχέση τους, παιδιά, έξω από το παιχνίδι. Σου λέει, εσύ μένεις Κύπρο, εγώ Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει μεταξύ μας? Για να δούμε. Έχει πτήσει. Φίλησε στο στόμα κάποιον του αντίθετου φίλου. Έλα, ήρθε η ώρα να γίνει. Πάτω τώρα. Ήρθε η ώρα να γίνει. Φίλοι, 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 φίλοι. Αυτό εννοώ. Κατάλαβα ότι από την μέρα που μπήκα μέχρι τώρα είσαι ο μόνος που πραγματικά με διεκδικείς και θέλω να είσαι ο μόνος άντρας που να με διεκδικήσεις μέχρι το τέλος. Αυτό. Για πρώτη φορά χρονικά δεν έχω λόγια. Αλήθεια! Σου κλείσα το στόμα. Βγούμε εδώ έξω, εσύ είσαι Κύπρο, εγώ Θεσσαλονίκη. Πώς θα γίνει? Ή είναι μόνο για το παιχνίδι? Άμα είναι να είναι μόνο για το παιχνίδι, ας το αφήσουμε, δεν χαλάμε και κάτι. Ξέρεις, περνάμε καλά εδώ πέρα και μετά, okay. Αλλά μένεις Κύπρο, εγώ Θεσσαλονίκη. Έχω κάτι που θέλω, που έχω ψήσει. Δεν μένω καν Κύπρο. Ωραία, μένω... κάνεις όπου... παντού. Ναι, μένεις παντού. Εγώ δεν είμαι αυτή που θέλει να μείνει παντού, γιατί τώρα προσπάθησα για μένα και ξεκίνησα κάτι στη Θεσσαλονίκη, κάτι δικό μου. Τι? Έχω home studio, body piercing, που ξέρω ότι είναι κάτι... Home studio. Ναι, αλλά είναι η βάση μου εκεί πέρα. Και δεν ξέρω άμα είμαι δεν νιώθω ότι είμαι έτοιμη να ταξιδεύω και να φεύγω. Μάλιστα, η Σωτηρία έχει αρχίσει να ερωτεύεται ή εμένα μου φαίνεται. Ναι, και μάλιστα προσπαθούσε κιόλας να πει ότι εσύ μένεις τώρα Κύπρο, εγώ Θεσσαλονίκη, ή το κάνεις για το παιχνίδι όλο αυτό. Ή, δηλαδή πέρασε και τις δικές της, να το πω σε εισαγωγικά, ανασφάλειες, ότι μήπως γίνεται και γι' αυτό. Γιατί δεν σε βλέπω να προβληματίζεσαι όπως προβληματίζομαι εγώ. Πολλές ανησυχίες. Πολλές. Δεν είδα, παιδιά, κανένα συγγνώμη τρελό ερωτά. Γιατί όταν ερωτεύεσαι τρελά, δεν σκέφτεσαι την απόσταση και λες, εγώ δεν μπορώ να. Τι είναι αυτό, ή ερωτεύεσαι ή όχι. Εντάξει, εσύ, αλλά βλέπω ότι και ο Νίκος. Ή θα πας να τη βρεις τη λύση. Ξέρεις, και ο Νίκος δεν ήταν, ρε παιδί μου, να της καταλαγιάσει την όποια ανασφάλεια εκείνη τη στιγμή. Εγώ τον είδα που την κοίταζε, την άκουγε. Παρ' όλα αυτά, απαντήσεις δεν πήρε όμως η Σωτηρία. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό το ιδέλιο θα το δούμε και έξω. Κανονικά. Δεν νομίζω ότι γίνεται μόνο στο σπίτι του Power of Love.